προτεραιότητες και να αξιολογούμε. Ο πύργος έχει αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο το οποίο είναι χόρτο. Θα φτιάξουμε κι άλλο γήπεδο μέσα στον πύργο με χόρτο. Ενώ ο ταξιάρχης δεν έχει. Δεν σας είπαμε χόρτο. Τα γιάντρα με ομάδα δεν έχουν. Εργασίες να γίνουν. Τι εννοείται εργασίες. Εγώ όλο το καλοκαίρι που είμαι στον πύργο βλέπω παιδάκια που παίζουν. Όχι, όχι, δεν θα βάλουμε προτεραιότητες. Είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το δεύτερο γήπεδο του πύργου. Όχι, πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες. Τα κόμματα έγιναν κομματουργικές εργασίες κατάλληλα να παίζουν. Αλλάξαμε δίχτυα, αλλάξαμε τέρματα. Τι θα κάνουμε. Υπήρξαν αυτές οι παρεμβάσεις και στην ηλικία μου πέρυσι. Αυτά να κάνουμε. Αυτά έγιναν. Αλλάξαμε θέμα. Παιδιά, αποσυρούμε το θέμα χωρίς να υπάρχει ουσία. Να το ξέρουμε. Ας έρθουμε νέα πρόταση για λιγότερα χρόνια. Πάμε, Δημήτρη. Κύριε Φωτάκη, πρόταση τι θέλετε. Αν θέλετε, αν θεωρείτε ότι έχουμε κάποιους χώρους, όπως είναι το δεύτερο γήπεδο του πύργου, που εμείς δεν μπορούμε οικονομικά, σαν Δήμος, να τα αποκριθούμε και να τα φτιάξουμε με χόρτο ή πλαστικό ή οτιδήποτε. Και θέλετε να μπούμε σε μια διαδικασία δημοπρασίας, τι προβλέπετε νόμιμα, να έρθει κάποιος ιδιώτης να το πάει να το φτιάξει, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αν το κράτος ήταν μπαταξής και το έδωσε και σε δεύτερον, αυτό όμως ξαναλέω, εάν πάνε στα δικαστήρια, και αυτό ήταν το θέμα μας, ότι αποσυρθήκαμε διότι μαζί είχαμε μιλήσει και μου είχατε πει ότι θα μου το δώσετε. Σαν βυζάτιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι δημοτικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσε το διέτη, δεν είναι δημαρχό σε μας. Εγώ, κύριε Μασουρίδη, δεν νομιμοποιούμε να δίνω γήπεδα. Να σας το δώσω πώς. Δικά μου είναι. Για να το αξιοποιήσει το Βυζάντιο. Για να το αξιοποιήσει το Βυζάντιο. Έτσι ο συνεταιρισμό του Αναλέω. Τα χρήματα που παίρνει ο συνεταιρισμό. Δεν μπορώ να δώσω ούτε γήπεδο ούτε τύπου ούτε πλατείε. Ναι, γιατί δεν είναι στο συνεταιρισμό. Στο συνεταιρισμό γιατί το αφήνετε. Σε ποιο συνεταιρισμό? Στο συνεταιρισμό δίπλα είναι η ίδια απόφαση. Με την ίδια απόφαση που λέει ο κύριος του νομικού προσώπου, που λέει ότι το Βυζάντιο χάνει το γήπεδο, με την ίδια απόφαση ο συνεταιρισμός. Ο συνεταιρισμός το μεταγράφει το 1970. Πώς αφήνεται το συνεταιρισμό και παίρνει τα χρήματα και δεν τα παίρνει ο Δήμος? Ο συνεταιρισμός. Ένα λεπτό. Κύριε Μασουρίδη, από ποιο τα παίρνει? Από το μπαζάρ, από το σούπερ μάρκετ, από αυτά. Και πόσα λεπτά παίρνει? 5.000, ξέρω εγώ τι. Θα φέρνει συνεταιρισμό. Βεβαίω. Όχι, βεβαίω. Κύριε Δημόπουλε, για το κτίριο μας. Βεβαίω. Για το γήπεδο παίρνει μετά. Δεν μας είπε όμως πόσα λεπτά χρωστάει ο συνεταιρισμός. Έχουν μπει δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Αυτή τη στιγμή αναφέρατε κάτι. Ναι, εγώ το ακούω τώρα. Λοιπόν, εγώ τα ακούω τώρα όπως φαντάζομαι ότι το υπόλοιπο. Θα το λάβουμε υπόψη μας και θα. Και οι χώροι που μισθώνεται από κάτω απαγορεύονται. Γι' αυτό ξαναλέω ότι αν πάμε στα δικαστήρια, μετά θα ακυρωθεί. Θα ακυρωθεί. Αυτό εδώ το χαρτί που έχετε το δεύτερο, διότι έκανε κακή χρήση ο Δήμος. Θα ακυρωθεί και θα πάει το οικόπεδο, θα πάει στο Βυζάντιο. Θέλετε να πάμε εκεί, να πάμε. Αλλά, εντάξει. Κύριε Μασουρίδη, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν ερχόμαστε να μπλήσουμε μια μόνο να πάμε εδώ, θέλετε να πάμε εκεί. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο γήπεδο, εγώ σας είπα μιας εξ αρχής, η αξιοποίηση των χώρων σαφώς και με ενδιαφέρει, αλλά εγώ δεν νομιμοποιούμε σαν δήμαρχος να δίνω γήπεδα, πλατείες, πεζοδρόμια κτλ. Λοιπόν, φέρατε την πρότασή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν παρακολούθησε και όλη την κουβέντα γιατί κάποια στιγμή απουσίαζα. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι τα 40 χρόνια, 30 πόσα ζητάτε, δεν γίνονται αποδεκτά από το σώμα. Είναι διεκδικησιακό δικό μας. Μάλιστα, το διεκδικησιακό είναι δικό μας. Στην κουβέντα πάνω, θέλοντας ακόμη πιο πολύ να σου υπερασπίσετε αυτό που λέτε, αναφέρετε ένα άλλο περιστατικό με κάποιες αίθουσες συνεταιρισμού, οι οποίες λέτε ότι ενώ ανοίγουν στο Δήμο, παίρνει το ενίκιο. Μα δεν είναι 10 οικόπεδα, κυρία Δήμαρχος. Είναι 10 οικόπεδα. Τα οποία δεν δικαιούται ο Δήμαρχος για τα μισθό. Ναι, θα ήθελα λοιπόν στον κύριο Πισάκη να παραδώσετε το έγγραφο στα χέρια του. Τα έχω δώσει αυτά. Τα έχετε στα χέρια του. Βεβαίως τα έχετε αυτά. Απλά δεν τα έχετε διαβάσει ή δεν έχετε τρυφήσει. Αυτά λοιπόν που έχετε στα χέρια σας και τα έχει και ο κύριος Πισάκης, θα ήθελα αύριο να μεταφερθώ στο τμήμα. Ναι, τη Δευτέρα. Στο τμήμα Ισόμα και να διαβεβαιωθεί. Επειδή επιμένει για το συνεταιρισμό, να κάνω μια διευκρίνηση για το σώμα.
Το οικόπεδο του αυτή τη στιγμή που το έχει ο συνεταιρισμός, το είχε κάποιος, είχε δοθεί από το τότε που ήρθαν από την πόλη σε κάποιον τσελούδι. Το διαμαντή το λέγω, αυτός που λέει ψάρι, όσοι είχε παλιά. Και τι έγινε, ο διαμαντής, δεν ξέρω, τα κανονίσαν. Καμία σχέση, καμία και άλλαξε το οικόπεδο που έχει αυτή τη στιγμή που λέμε να. Αυτό είναι του Τσάρνου. Φτιάξουμε του Τσάρνου, ποιο Τσάρνου δημοτικό είναι. Έγινε και αυτή η αλλαγή. Αυτό το, του Τσάρνου που λέμε που είπαμε να το φέρουμε. Είναι δημοτικό όμως. Είναι δημοτικό. Πώς θα το κάνουμε. Αυτό το οικόπεδο που λέει είναι άλλο. Δεν έχει καμία σχέση με το οικόπεδο. Έχει περάσει και ο χρόνο τα πέντρησία. Έχω κάτι δεν είναι προ, θα έχει μόνο με κάτι για να το ανακοινώσω. Εδώ δεν θα ψηφίσουμε. Δεν Νατάσα, δεν θα γίνει ψηφοφορία. Όχι, δεν είναι πολύ θέμα, η ώρα είναι ενημέρωση. Κύριε Πρόεδρε, εμείς ζητάμε μια ψηφοφορία. Ψηφοφορία ως προς τι. Στο να τεθεί το θέμα αυτό ή όχι. Σαν τι θα τεθεί. Ότι απορρίπτουμε τα 30 χρόνια. Ή να αφήσει το σωματείο, το Δήμο στο σωματείο, βάσει του χαρτιού που έχει από το υποθηκό φυλάκιο, να κάνει το σωματείο ό,τι νομίζει. Τι υποθηκό φυλάκιο. Η αίτησή σα λέει. Η αίτησή σα λέει και μαζί. Με τι πρόταση. Η αίτησή σα λέει. Την έχω εδώ εγώ. Όταν έκανε προ το Δημοτικό Συμβούλιο, έλεγε το 16. Κυρία Πρόεδρε, στα πλαίσια τη έφεση λύση για το θέμα του γηπέδου που βρίσκεται στην παραλία του Νέου Πύργου, σα καταθέτει με πρόταση. Να δοθεί η χρήση του γηπέδου για 30 χρόνια στο αθλητικό του Δημοτικού Συλλόγου Βυζάντιο Νέο Πύργου, με την υποχρέωση του Συλλόγου να το χρησιμοποιεί για τα τμήματα υποδομών του και για τις ανάγκες της ομάδας του. Δικαίωμα χρήσης θα έχουν και οι τέως όμορες κοινότητες του Νέου Πύργου Δήμου Ιστίας και Δυσσού Ευβίας ανάλογα με την εισφορά του. Με την εισφορά, σαν πυρό, και γράφει επίσης ότι θα προτείνουν για ανακατασκευή το ότι θα κάνουν. Ανακατασκευή, εδώ τα ήθελε στείλει προς την κυρία Πρόεδρο. Απλά άρα το 16 αποδέχονται ότι ιδιοκτησιακά είναι δικό μας. Ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου, κατασκευή αποδητηρίων, να βάλει στο ΝΑΕ, δημιουργία του ΝΟΑ. Αυτά. Ήταν οι αιτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ. Αυτά ήταν στα χέρια μου τώρα, γι' αυτό. Εσείς δηλαδή κάνετε κάποια πρόταση, κυρία, που φέρνετε το θέμα. Δεν έχετε πρόταση. Διαβιβάζετε την πρόταση του 16. Να δοθεί απάντηση στον κύριο, απαιτεί ο κύριος Μασουλίδης ή αν εμείς από τα επόμενα τα 30 χρόνια να το δώσουμε προκειμένου να το εκμεταλλευτεί για τους υποδομών και λοιπά και βοηθητικούς. Ο κύριος Μασουλίδης μου εξέφερε το παράπονο του ότι έκανε συνεχώς αιτήματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα οποία δεν έμπαιναν ποτέ προς συζήτηση στο θέμα. Μου εξήγησε το πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό το οποίο το κατάλαβα ως μηχανή.